Σε ασθενεί με εμβόλιο, MRNA κατά του καρκίνου του πνεύμωνα σε 7 χώρε. Οι πρώτε ενδείξει είναι αισιόδοξε. Οι δεισέλπίδε ελπίδα διαφαίνονται στη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, που αποτελεί κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίω, με περίπου 1,8 εκατομμύρια θύματα το χρόνο, μετά και τι πρώτε κλινικέ δοκιμέ εμβολίου mRNA σε 34 ερευνητικά κέντρα 7 χωρών. Τα εμβόλια τύπου mRNA έγιναν ευρέω γνωστά κατά τη μάχη ενάντια στον κορονοϊό, και η επαναστατική του τεχνολογία την χάνει τώρα εκμετάλλευση. Οι πρώτε δοκιμέ για το νέο εμβόλιο έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα συνεχιστούν σε Ηνωμένο Βασίλειο. Πολιτείες, Γερμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ισπανία και Τουρκία με συμμετοχή 130 ασθενών, ενώ η φάση τη νόσου στην οποία βρίσκονται επικύλη, ξεκινώντα από το πρώιμο στάδιο και φτάνοντα έω το προχωρημένο. Ο καθηγητής φαρμακολογίας Νικόλα Διέτη κάνει λόγο για πλεονεκτήματα και προκλήσει στον υποδοκιμασία εμβολίων. Στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνεται ότι θεωρητικά μπορούν να γίνουν για κάθε τύπο καρκίνου. Είναι εξατομικευμένα, άρα με μεγαλύτερη πιθανότητα αυξημένη αποτελεσματικότητα. Μπορούν να σχεδιαστούν και να παραχθούν πιο εύκολα σε σχέση με τα φάρμακα ή τα αναλογικά εμβόλια. Δεν λείπουν ωστόσο και πολλέ προκλήσει, όπω ο μεγάλο χρόνο παρασκευή, περίπου 6 μήνε για κάθε ένα. Το μεγάλο κόστο, αποτέλεσμα και του παραπάνω. Η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται και από την κατάσταση του ανασωπητικού του ασθενού. Στόχο του εμβολίου είναι να εξέλιψει τα καρκινικά κύτταρα και παράλληλα να εμποδίσει την επανεμφάνισή του, εκπαιδεύοντα το ανασωπητικό σύστημα να αναγνωρίζει αυτά τα καρκινικά κύτταρα και να του επιτίθεται. Με την επιστημονική κοινότητα να είναι συγκρατημένα αισιοδοξή επιχειρήσει είναι πολύ δυνατέ και δυσεπίλητε, όπω το κόστο. Δεν είναι τόσο απλό όταν για τον κάθε ασθενή η εταιρεία δουλεύει 6 μήνε για να φτιάξει εμβόλιο. Επίση, πόσο διαθέσιμα θα είναι τα εμβόλια και με ποια προτεραιοποίηση. Δουλεύουν καλύτερα σε ασθενεί τελικού σταδίου ή στο πρώιμο στάδιο. Όλα αυτά μείνουν να απαντηθούν με δεδομένα, μελέτε και κατάλληλε στρατηγικέ. Σε κάθε περίπτωση, όπω ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι πολύ καλύτερο το να έχει λύσει με προβλήματα από το να μην έχει καθόλου λύσει. Στι Ηνωμένε Πολιτείε και στι Αμερικάνικε